Θεό, δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε να αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεό, μεγάλη τη φόδρα εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δει ο δρόμο προ τη μάτια. Έκτινα τον ουρανό ω ιδέα στεγάζω την πίνα στην πρόαυτο. Ότι θη συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών από τα λίγων ενέμων. Ο οποίο του αγγέλνει από το πνεύμα δεν είναι και του από το πλούσιο λόγο. Ο θεμελιώδη γύρω στην ασφάλεια αυτή σου πληθύστε στο λαό να πιώνω. Άφησε στο σημάδι το περιβόλιο να δείξει τον ωραίο στη σου δεήδατα. Από επιτυχή ω θέλετε που φροντίσουν τη δημοκρατία σου. Αν αμπαίνει στην όρη και δεν μένει παιδεία ή στόχο να θεμελιώσει αυτά. Όριο νέθρο που αρέσει το δε επιστρέψει και ρίξει τη γη. Το εξαπέλο στέγο πηγά στην φάραξη να αναμέσουν τον ωραίο διαδίσκο δεήδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλα που εισδείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού μετασκηνώσει εκ μέσου με δρόμο σου φωνή. Φωτίζον όρη των υπερόρων αυτό που καρπού τον έργο σου κορδεστήσει τη γη. Που έξανα τέλο πόρτο τη κτίνα και την πρώην δουλειά των ανθρώπων. Του έξανα γίνα άτομη τη ζή και τη συμφέρει καλή ανθρώπου. Του ηλαλή είναι πρόσπελο και άνθρωπο με τι ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύνια του πεδίου εκέντρου του λιβάνου άσεφίτευσαν. Εκεί στρουθία ενωσέσου σου του ηρωδίου και δικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη τη καιρού ο ίδιο έμνο την πτήση να του έθου σκότω και γέννη τον ύπνο. Εν αυτή διαρρεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύλιο λιόμενη που αρπάσχει τη υπέρ των Θεών πρόσωπων αυτή. Ανέτεινε ο ίδιο και συνήθισαν και στα μαύρα αυτών και θεστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο από το έργο αυτό που την εργασία είναι αυτό τη πέρα όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε Πάντα, ζωφία, ευγή σα. Επιρώθηκε τη χτισεώ σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωνο. Εκεί έρπετα άλλο και έστα αρθμό ζώα που πρέπει τα μεγάλων, είχε πια διαπορεύει τον δράκο του, σαν να σε θέση να αυτή. Πάντα προ απροσδοκό η δούλη του τροφή να φτώνει εύκαιρο, δόντω σου αυτή η μέξο. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα και μεταπληστήσουν τον Χριστότητο. Αποστρέψαν του δέσου του πρόσωπο που παραχθήσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψους και στον χώρο αυτόν επιστρέψους. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνες εφραυθήσεται Κύριος επί της έλεξης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κοινή και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσου του Κυρίου τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μέσα σου πάρκο την θεία αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφραυθήσω επί του Κυρίου. Εκλείπει η αμαρτωλία που τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιο έγνω την πτήση αυτού, έθνο σκότω και έγινε τον νύξ. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα του και νύν και ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Και ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Χωροστατούντος αυτό, Αγίου Αρχιερέως, Χρυσοστόμου του και Επιμενάτου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε.
υπέρ του ευσεύους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και φοράς, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεόντων, οδηγορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και
υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε την ψυχή μου εις το λόγο σου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Μέσω με πιστή μη μελείς μαζί, ηδητά της δόγκης και επίχυσας μαζί. Thank you.
Αγία μία συμμονήσουμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σε επάκουσον και ελέησον. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σε επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκρήτου. Εισπονόητη Δεσπότα. Και του συμπροστατούντος αυτό Χρυσοστόμου Αρχιερέως του Παντρός και Επιμενάρχου ημών. Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιερεδιακών και μονάχων και πάστη σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δώρων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, το κατοικούντο και παρεδημούντο ετι πόλητο αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμοκτητώρων του Αγίου Ναοτούτου, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε δοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Άγιο και Πασέπτωνο τούτο, κοπιώντων, ξαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεδεχομένο το παράσω μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε Λέησον. Ότι είναι ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπνεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αείς και εις τους αιώνας. Αξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φιλανθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισόν με τις δικαιώσεις. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έλεος, συ πρέπει ύπνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου
των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχο, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράστο, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και κανήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράστο, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων λιγονεύσατε και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και εις τους
Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
τα πολυέλε, Κύριε σου Χριστός σώσιμον, πρεσβείες Παναχράτου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανών δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωάννου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατροσημών Λεωτίου, Ιδρυτού και Προστάτσεραφων Σταξιαρχών Αιγιαλίας και των Οσίων Παντορήν ημών, Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, Φιλαρέτου το έρημος Πορφύριου Κασουκαλουβίτου, Παϊσί του Αγιερωτή και Ακόβη την Αβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Αγιμπιάνης και πάνω στον Αγίων, επρόσδοτο πίσω την θέση ημών, δόρισε ημί την άστο παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς την σκέπτο των ρήγων σου, αποδίωξε τον πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνης όμως σου, Κύριε, και λέει με τον κόσμο σου και σώσου τα ψυχασιμών. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Και το
Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Skaras ke nipsana, agia kitmen.
ευλογήθηκε με τάγματα πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κατόπιν ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, του Κυρίου Χρυσοστόμου, αλλά και κατόπιν αδείας του Ποιμενάρχου, όπου ανήκουν αυτά τα τεμάχια των Αχράτων Παθών, από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, φυλάσσονται εκεί σε ένα μοναστήρι, το οποίο είναι το μοναστήρι των Ταξιαρχών. Εκφράζον, λοιπόν, και του αγαπητού αδελφού, Κυρίου Χρυσοστόμου, τις ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος έδωσε την άδεια και την ευλογία, να κομίσει εδώ ο πατήρ Ιερόθεος και ο πατήρ Γεώργιος αυτά τα τεμάχια μέσα των αχράντων παθών του Κυρίου, τον ευχαριστούμε και οι δύο από κοινού, διότι όπως λέει και ο Ποιμενάρχης εδώ, ο αδελφός Χρυσόστομος, εμείς έχουμε μία Μητρόπολη, έχουμε κοινόν Ποιμενάρχη τον Άγιο Βυσσαρίων και είμαστε λοιπόν αδελφοί εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν γίναμε μάρτυρες αυτών των τεμαχίων των αχράντων παθών του Κυρίου, δηλαδή κάποια κομμάτια τα οποία οι ευσεβείς και ευλαβείς χριστιανοί μέσα εις το διάβα των αιώνων φύλαξαν με ευλάβεια και κυρίως βεβαίως αυτά φυλάχθηκαν εις το Βυζάντιο, εκεί όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά λείψανα όχι μόνο Αγίων αλλά και πολλά μαρτύρια από την Παναγία μας και από τον Ιησού Χριστό. Εκεί λοιπόν στην βασιλεύουσα, μέχρι την καταστροφή της πρώτων από τους Φράγκους και δεύτερων από τους Τούρκους, στην πόλη υπήρχαν πολλά, όπως υπήρχαν τα Σπάργανα του Χριστού, όπως υπήρχε η Κάλαμος, όπως υπήρχε ο Κάρθεντος Στέφανος και πολλά 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 άλλα. Κάποια λοιπόν τεμάχια από αυτά τα πάθη του Χριστού βρίσκονται εδώ μέσα σε αυτήν την υψανοθήκη, η οποία σήμερα, την οποία υποδεχθήκαμε εδώ σε αυτόν τον περικαλή και λαμπρό ναό του Αγίου Νεκταρίου. Τεμάχια λοιπόν του Ακαρθίνου Στεφάνου, του Σπόγου, του Καλάμου και του Τιμίου Σταυρού υπάρχουν σε αυτήν την υψανοθήκη. Και όλα αυτά, αγαπητοί και ευλογημένοι χριστιανοί, γίνονται γιατί? Για να μας ενισχύουν ακόμα περισσότερο στην πίστη μας, αλλά ακόμα περισσότερο στον αγώνα αυτόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άλλωστε, η Αγία μας Εκκλησία, μέσα σε αυτήν την περίοδο της νηστείας, σε αυτήν την περίοδο του αγώνος του Πνευματικού, όπου πολλαπλασιάζεται η προσευχή, πολλαπλασιάζονται οι ιερές ακολουθίες, γίνονται διπλές, μόνον και μόνον, για να έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε. Και όλο αυτό για να προετοιμαστούμε για την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, την μεγαλύτερη που υπάρχει, όπου είναι πια η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσευχόμαστε λοιπόν, νηστεύουμε από κάθε είδους το οτιδήποτε μας ενοχλεί και μας έχει γίνει πάθος, διότι η νηστεία δεν είναι μόνο η κυριολεξία της λέξεως. Νηστεία σημαίνει «δεν τρώω», αλλά νηστεία δεν είναι μόνο το φαγητό, όπως γνωρίζετε και όπως σας έχουν πει οι πνευματικοί πατέρες. Νηστεία γίνεται και από άλλα πράγματα και από άλλα μας πάθη τα οποία μας βασανίζουν. Και προσπαθούμε λοιπόν μέσα σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής να ελαττώσουμε τις αδυναμίες μας, να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας, να ελαττώσουμε τα πάθη μας, και έτσι να μπορέσουμε και εμείς όλοι οι χριστιανοί, κλήρος και λαός, να μπορέσουμε να εορτάσουμε όπως πρέπει το Άγιον Πάσχα, πρώτα τα πάθη του Χριστού και μετά τη λαμπροφόρο Ανάσταση. Αρχίζουμε αυτήν την Σαρακοστή με έναν Εσπερινό, ο οποίος λέγεται Εσπερινός της Συγγνώμης. Την Κυριακή προχθές, μάλιστα εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό των Τρικάλων, τον Άγιο Νικόλαο, πλήθος κόσμου προσήλθε για να ακούσει τη συγχωρητική ευχή, αλλά και για να συγχωρεθεί ο ένας με τον άλλον, πρωτίστως με τον Επίσκοπο και τους κληρικούς, και οι ίδιοι οι κληρικοί και εμείς ζητήσαμε συγγνώμη από όλους τους χριστιανούς. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι εάν
δεν συγχωρεθούμε ο ένας με τον άλλον, εάν δεν μάθει η καρδιά μας να είναι μακρόθυμος, δηλαδή να είναι μαλακή, να μπορεί να αγαπάει και να συγχωρεί, δεν είναι δυνατόν να τελέσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον εσπερινό της αγάπης που είναι την ημέρα της Αναστάσεως, διότι η αγάπη προϋποθέτει τη συγχώρεση και η συγχώρεση πρέπει να είναι μέσα από την καρδιά μας, διότι ματέως πιστεύουμε, ματέως κοινωνάμε και ματέως πηγαίνουμε στην Εκκλησία, εάν μέσα η καρδιά μας δεν έχει σαν βασιλιά της την αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει κάθε χριστιανό. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είναι ούτε η νηστεία, δεν είναι ούτε οτιδήποτε άλλο. Η αγάπη, η αρετή της αγάπης, είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει κάθε χριστιανό και είναι αυτή η οποία θα μας εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Λέει μέσα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι όποιος λέει ότι αγαπώ τον αδελφό μου, ότι αγαπώ συγγνώμη τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, τότε εκείνος είναι ψεύτης. Ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό. Επομένως λοιπόν, εάν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό και εκκλησιαζόμαστε και νηστεύουμε και κοινωνούμε, αλλά απέναντι στους αδελφούς μας έχουμε κάτι εναντίον, τότε να ξέρετε ότι ο αγώνας είναι μάταιος. Γι' αυτό κάναμε τον εσπερινό της συγχωρήσεως, γι' αυτό συγχωρεθήκαμε για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε ετούτη εδώ τη Σαρακοστή όπως πρέπει σωστά κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί και ευλογημένοι μου χριστιανοί, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου μας, του Κυρίου Χρυσοστόμου, αλλά και με τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού και με όλα τα Άγια της Εκκλησίας μας, ο Θεός να φωτίζει κάθε άνθρωπο από εμάς, να του χαρίζει την αληθινή αγάπη και συγχώρεση μέσα στην καρδιά του και με το καλό να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτε μετά το ρήμα σου εν ειρή, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Σε κινδύνων και παθών, ο παντάναξο τη
λαγός καυγάζουσι, δόξα της εις παθήμασι Χριστέ, δόξα τη Αναστάση σου, δόξα τη μακροθυμία σου μόνε φιλάνθρωπε. Και την Κέρα και στους αιώνας των αιώνων να πει, το λαόν της Ελλάδος και πεφρούλη και φύλαντε, σώτερ της Μητρός σου πρεσβείες, εξ εχθρών επιθέσεως, πριωμένος ημάς πασης θώρας, παθών κινδύνων όσων συμφόρων, πείρας μόντε και ανάγκης, όπως ψαλμής βοόμεν δίτε εξάσισε, χαίρε των Ορθοδόξων ιερπής, χαίρε ημών εσυντρία, χαίρε η προστασία γηγενών, τύπος από. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας Ατού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απολλωνίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του μεν δόξου προφήτου των δρόμων και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και των Αγίων Ευλογημένα σε μας βιώνονται, πολύ σας ευχαριστούμε. Πατέρα Ιερόφε, πολύ σας ευχαριστούμε.